καλημερίζω από το Σωματείο Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και μέλους της ΠΟΕΔΗΝ, Πρόεδρος Γενικού Συμβουλίου ΠΟΕΔΗΝ, αν θυμάμαι καλά, τον κύριο Θεοδωσάκη. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα στους ακροατές. Λοιπόν, είπα τι κρατάω εγώ στο δικό μου το κεφάλι. Εσείς τι κρατάτε? Πριν απαντήσω στην ουσία του ερωτήματος, αυτό που κρατάω εγώ στο δικό μου κεφάλι ως γεωνομικός εργαζόμενος άρα και 35 χρόνια κοντά, είναι ότι αυτό που φωνάζουμε χρόνια, το Εθνικό Σύστημα Υγείας βουλιάζει, πραγματικά δεν βουλιάζει, έχει βουλιάξει ήδη. Όσο αφορά την εκάστοτε διοίκηση ή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ή των άλλων δομών της δημόσιας υγείας, προφανώς οι διοικήσεις για να είναι στη θέση τους συμφωνούν απόλυτα με την πολιτική του Υπουργείου και της κυβέρνησης. Την τηρούν κατά γράμμα για να μπορούν να είναι και στη θέση τους. Άρα λοιπόν δεν έχω τίποτα να προσθέσω κάτι επ' αυτού, εφαρμόζουμε την πολιτική διάλυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Τώρα, αποστολή εξετάσεων σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Έτσι λέει, θα καλύψει τις ελλείψεις σε εργαστηριακές ειδικότητες στα δημόσια νοσοκομεία αντί στις πρόσληψεις του απαραίτητου προσωπικού. Απογευματινά χειρουργία για να υπάρξει και επίσης μια καθάρηση αυτής της περίφημης λίστας. Αλλά και ξέρετε, με εκείνο το σκεπτικό το οποίο ακούγαμε, διαβάζαμε στη χθεσινή ημέρα, ότι μέσα σε 15 μέρες πρέπει οι διοικήσεις να ξεκαθαρίσουν ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ακόμα μπροστά τους ραντεβού για να κάνουν εγχείρηση, ποιοι δεν έχουν, ποιοι φύγανε, πήγανε σε άλλα δημόσια νοσοκομεία, τι εκκρεμεί και τι δεν εκκρεμεί, έτσι για να ψηφιοποιηθεί και να περάσει μπροστά, και όσοι έχουν λεφτά να πάνε και στην απογευματινή λίστα και στα απογευματινά χειρουργία, αλλά χωρίς αυτό να γίνει σε βάρος της πρωινής λειτουργίας. Τώρα, εδώ ο ποιητής, και μόνο που το λέει, ότι η λειτουργία των απογευματινών ιατρίων δεν θα γίνει σε βάρος της πρωινής λειτουργίας, να με συγχωρείτε, αλλά από την αρχή προκαλεί προβληματισμό, τουλάχιστον για μένα. Είναι ακριβώς όπως τα είπατε. Είναι δύο βασικές διαδικασίες στη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων, ο εργαστηριακός τομέας και το χειρουργία, τα οποία και τα δύο εχωρούνται στην ουσία στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Ο μεν εργαστηριακός τομέας, αντί να δουν πώς θα στηρίξουν με ανθρώπινο δυναμικό αυτό που απαιτείται, που χρειάζεται, χωρίς να λέμε υπερβολές, γνωρίζουμε τι χρειάζεται στο σύστημα υγείας, αντί λοιπόν να στηρίξουν αυτή τη διαδικασία, τι λέει, πάμε στον ιδιωτικό τομέα. Τι κάνουμε, εξαγυρώνουμε την επιταγές που έχουν, τις πολιτικές επιταγές εννοώ, που έχουν προς τον ιδιωτικό τομέα. Οι μηχανήματα, απλά προσθέτω, πριν πάτε, μισό λεπτό, κύριε Θεοδωσάκη, πριν πάτε στα χειρουργεία. Είναι ένας μύθος, στην ουσία όχι μύθος στο φακελάκι, μύθος ότι θα το πατάξουμε με αυτή τη διαδικασία. Αντί να πληρώνεις το φακελάκι, έλα στα απογευματινά να το πληρώνεις νόμιμα το φακελάκι. Δηλαδή αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Και όταν γνωρίζουμε ότι σε πανελλαδικό επίπεδο το 40% των χειρουργικών αισθουσών δεν δουλεύει το πρωί. Άρα... και αυτό δεν είναι ότι το γνωρίζουμε εμείς, το γνωρίζει και το Υπουργείο, το γνωρίζει και η κυβέρνηση. Αντί λοιπόν να λύσει το πρόβλημα της μη λειτουργίας των χειρουργικών αισθουσών, τι λέει, ελάτε το απόγευμα. Και βάζω και τον εξής προβληματισμό, τον οποίο τον θέσατε κι εσείς. Εάν για παράδειγμα έχω μία δομή σε μία κλινική που έχω 30 κρεβάτια και τα οποία είναι καλυμμένα αυτή τη στιγμή, πώς θα βάλω απόγευμα την χειρουργία? Άρα τι θα κάνω, θα μειώσω τα πρωινά προς όφελος των απογευματινών. Είναι ξεκαθαρισμένα πράγματα αυτά. Εγώ θα πω το εξής, ότι ως εργαζόμενοι, ως υγειονομικοί εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, δεν συμφωνούμε και δεν θα συμμετέχουμε. Η μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων, γιατί δεν είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στο απογευματινό χειρουργείο. Σας λέω ότι δεν θα συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία. Ποιοι είσαστε δηλαδή εσείς που δεν... Όχι, μα κάντε τώρα λιγάκι ένα διάλειμμα. Μα κάντε ένα διάλειμμα να με ακούσετε, κύριε Θεοδωσάκη. Η χρηματοδότηση του συστήματος. Δουλεύουμε 24 ώρες το 24ωρο. Κύριε Θεοδωσάκη. Ούτε φακελάκια, ούτε απογευματινές αμοιβές. Κάντε μου μια χάρη.
Έχετε λίγο, αν έχετε την καλοσύνη, το νου σας, γιατί σας μιλώ, προσπαθώ να σας διακόψω, αλλά κάτι δεν πάει καλά, τα παίρνετε μονότερμα και δεν ακούτε καμία ερώτηση. Δεν θα μου λέτε ποίημα εσείς. Μισό λεπτό τώρα. Ρωτώ. Μισό λεπτό τώρα. Αν έχετε όμως την καλοσύνη να προσέχετε και τις ερωτήσεις που προσπαθώ να σας θέσω εδώ και ώρα. Στα απογευματινά χειρουργία, αυτό το οποίο θα περιλαμβάνει ο βολός μου που θα καταβάλω, τι θα είναι? Θα είναι αμοιβή του χειρούργου, αμοιβή των αναισθησιολόγων, ξενοδοχειακός εξοπλισμός κλπ. Τέτοιου είδους θα είναι η πληρωμή που θα γίνεται? Έχει διευκρινιστεί? Γιατί εγώ μπορεί να κάνω λάθος και θέλω να με διορθώσετε. Η πληρωμή θα βγει τιμοκατάλογος, που ανάλογα την επέμβαση θα είναι και η αμοιβή. Από αυτή την αμοιβή θα πληρωθεί ο γιατρός, θα πληρωθεί ο αναισθησιολόγος, θα πληρωθεί οι δομές του νοσοκομείου. Το υπόλοιπο προσωπικό το οποίο θα συμμετέχει στα απογευματινά θα πληρώνεται με τη διαδικασία του ΕΛΑΠΗ, δηλαδή όπως δουλεύουν τα απογευματινά, ιατρία. Και λέω κι εγώ, με αυτές τις πέρα ότι θεσμικά διαφωνούμε, αλλά αν το βάλουμε και σε επίπεδο αμοιβών, δηλαδή θα κάνει ο εργαζόμενος μετά το πέρας της εργασίας, δηλαδή πέρα του ωραρίου του, για να παίρνει 6,5 ευρώ την ώρα, για να βγάζουν κάποιοι τα ποσά τα οποία θα βγάζουν και για να πάμε το σύστημα σιγά σιγά σε πλήρη ιδιωτικοποίηση. Μα συγγνώμη, παίζει κάτι τέτοιο. Παίζει κάτι τέτοιο. Διαφωνούμε και όσο αφορά την αξιοπρέπειά μας στην εργασία. Κύριε Θεοδωσάκη, παίζει κάτι τέτοιο. Ότι θα σε παίρνει, ας πούμε, εσένα τον Κυριακό τον Θεοδωσάκη, επειδή ανήκεις και στο νοσηλευτικό προσωπικό, και το κάνω προσωπικό το θέμα, και θα σε παίρνει από την πρωινή βάρδια και θα σε πηγαίνει. Και επειδή εργάζεσαι στα χειρουργεία, εάν υπάρχουν προγραμματισμένα χειρουργεία και θα σε πηγαίνει και στην απογευματινή τη βάρδια στα χειρουργεία. Απλώς εγώ σαν εργαζόμενος του χειρουργείου θα δηλώσω αν θέλω να συμμετέχω και στο απογευματινό. Σχολώντας δηλαδή, τελειώντας το ωράριο όμως στις 3-3.30 ώρα, εάν θέλω θα συμμετέχω και στην απογευματινή λειτουργία του χειρουργείου. Και θα αμείβουμε με 6,5 ώρα, με 6,5 ευρώ την ώρα καθαρά. Ωραία. Αυτό αφορά τους νοσηλευτές μόνο, στα 6,5 ευρώ ανά ώρα. Και το προσωπικό κλπ. Κλπ. Η ιατρική υπηρεσία είναι τιμοκατάλογος, λέει η τάδε επέμβαση θα κοστολογείται τόσο, ο χειρουργός θα παίρνει τόσο και υπάρχει και μια κουβέντα σε ποιο ύψος και πού θα δεχτούν οι συνεργάτες αναισθησιολόγοι να παρέχουν τις υπηρεσίες στο απογευματινό. Δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες, αφού και ο κύριος Γεωργιάδης είναι μάστορας αυτά, δηλαδή την ιδιωτικοποίηση την τρέχει με γοργούρες ρυθμούς. Το ξέρει το σπορ. Ελπίζω οι συνάδελφοί μου, οι υγειονομικοί, να μην δεχτούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία και ένα δεύτερο, να μην δεχτεί αυτό το μέτρο η κοινωνία, γιατί οι λύσεις υπάρχουν για ένα σύστημα προσβάσιμο και δωρεάν για όλους. Απλώς όταν, δεν το θέλει η κυβέρνηση. Όταν είπατε στην αρχή ότι εμείς ως υγειονομικοί εργαζόμενοι δεν συμφωνούμε, δεν θα συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία, μιλάτε για το προσωπικό, το νοσηλευτικό και το λοιπό βοηθητικό προσωπικό και περιμένετε, ακριβώς. Και περιμένετε, γιατί είπατε στην συνέχεια όμως ότι καλό τους υγειονομικούς να μην δεχθούν. Πάτε πού? Πάτε στο ιατρικό προσωπικό? Ανεβαίνετε μετά κατηγορία και λέτε ελάτε τώρα εδώ και εσείς να το ξανασκεφτείτε? Αυτό μου λέτε? Βέβαια. Αναφέρομαι και στο ιατρικό προσωπικό. Δεν θα πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Οι λύσεις υπάρχουν, οι οποίες είναι και πολύ πιο οικονομικές και για το κράτος και κυρίως για τον πολίτη, μπορούμε να τη λύσουμε στηρίζοντας το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το να πούμε στους ασθενείς ελάτε να πληρώνετε για να χειρουργηθείτε είναι μια κουβέντα την οποία και εγώ προσωπικά αλλά και το σύνολο των υγειονομικών είναι πράγμα το οποίο δεν το αποδεχόμαστε. Εμείς θέλουμε ένα δημόσιο σύστημα υγείας ποιοτικό και αξιοπρεπής. Και για τους ασθενείς και για τους εργαζόμενους. Είναι ξεκαθαρισμένο. Και επαναλαμβάνω, το 40% των χειρουργικών αιθουσών σε πανελλαδικό επίπεδο είναι κλειστό. Γιατί δεν το ανοίγουν λοιπόν, να μην υπάρχουν ούτε λίστες ούτε τίποτα? Και υπάρχει ένα δεύτερος μύθος σε αυτό. Δηλαδή θα υπάρχει, λέει, η λίστα της κλινικής. Ένας συμπολίτης μας θα απευθυνθεί στον τάδε χειρουργό για να διαγνώσει
και να πει πώς θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Σωστό. Χειρουργικά. Σωστό. Και θα τον αναλάβει άλλος συνάδελφός του για να τον χειρουργήσει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι και κομπογεννητικά και μη επιστημονικά και παράλογα. Όχι. Έτσι όπως το λέει τουλάχιστον, και αυτό που κατάλαβα όταν το πρωτοάκουσα, ότι ο ίδιος ο γιατρός θα είναι εκείνος που θα σε βάζει σε αυτή τη λίστα, είναι γιατρός ο οποίος είναι μέσα στο νοσοκομείο. Δεν είναι κάποιος ιδιώτης γιατρός ο οποίος είναι απ' έξω, ανήκει στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ναι, αλλά για παράδειγμα σε μια κλινική χειρουργική, για παράδειγμα, υπάρχουν 5-6 χειρουργοί. Θα δω εγώ ένα συμπολίτη μου και θα με χειρουργήσει η κυρία Δουλιαράκη σαν χειρουργός? Θα το αναλάβει αφού δεν γνωρίζει το περιστατικό? Εγώ το εξέτασα, εγώ του ήθελα τον... Το περιχειρητικό, το τι έλεγχο θέλω, το τι εξετάσεις θέλω. Βγάλαμε λοιπόν το πόρισμα το ιατρικό ότι πρέπει να γίνει αυτό και να τον αναλάβει άλλος γιατρός να τον χειρουργήσει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Μάλιστα, το κατάλαβα. Η λίστα, αν θέλουμε να την ελέγξουμε, ελέγχεται. Ναι. Ελέγχεται πώς? Ελέγχεται. Από τη στιγμή που θα μπει ο άνθρωπος, ο συμπολίτης μας σε μία λίστα, παίρνει ημερομηνία. Παίρνει και ο επόμενος. Δεν μπορεί να το ελέγξει το 100%, γιατί μπορεί να προκύψει ένα πρόβλημα σε ένα ασθενή ανά πάσα στιγμή, το οποίο να θεωρηθεί ότι είναι πιο επίγον να μπει από τον άλλο. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει. Μάλιστα. Αλλά το κυρία Κωνσταντίνο είναι το εξής. Αν υπήρχε χρηματοδότηση του συστήματος και υπήρχε ο ανθρώπινο δυναμικό και λειτουργούσαν όλα τα νοσοκομεία στην Ελλάδα όπως πρέπει, δεν θα υπήρχαν ούτε λίστες ούτε τίποτα. Και όταν λέτε ότι το 40% των χειρουργείων σε όλη την Ελλάδα αυτή την ώρα δεν λειτουργούν. Αυτό είναι το μεγαλύτερο. Ότι το 40% των χειρουργείων σε όλη την Ελλάδα, τα χειρουργικά κρεβάτια αυτή την ώρα είναι κλειστό, δεν λειτουργεί. Και βέβαια μέσα σε όλα τα υπόλοιπα τα οποία αναφέρατε, τα προβλήματα σε ό,τι έχει να κάνει με την παιδοχειρουργική, ό,τι έχει να κάνει με την παιδοψυχιατρική, μονάδες και στο Ηράκλειο και στα Χανιά που καλύπτουν περιστατικά όχι μόνο από την Κρήτη αλλά και από άλλες κοντινές περιοχές. Βλέπε τις Κυκλάδες, βλέπε τα Δωδεκάνησα, βλέπε πολλές φορές ακόμα και την Πελοπόννησο. Η αλήθεια είναι ότι τώρα εδώ δημιουργείται εκ νέου θέμα, κύριε Θεοδωσάκη, και μάλιστα για αυτές τις κλινικές υπήρξε και μία δική σας συνάντηση, συνεδρίαση, νομίζω την Τρίτη στα γραφεία του συλλόγου σας, έτσι? Φυσικά. Και να ξεκαθαρίσουμε. Ένα, όσον αφορά το θέμα της παιδοχειρουργικής. Το θέμα της παιδοχειρουργικής και των προβλημάτων το γνωρίζουν τώρα και χρόνια. Και οι διοικήσεις και οι ΥΠΕ και το Υπουργείο. Και δεν έχουν δώσει καμία λύση. Και σε τριτοβάθμιο επίπεδο όπως είναι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, αλλά και σε δευτεροβάθμιο όπως είναι τα Χανιά. Και φτάσαμε στο σημείο να αναγκαστούμε ότι αν δεν πάρθουν άμεσες αποφάσεις και δοθεί ουσιαστική λύση, να μετακινείται πάλι ο πληθυσμός από την Κρήτη και από την νότια γενικώς Ελλάδα και από τα νησιά στην Αθήνα. Για οποιοδήποτε από μικρή μέχρι σοβαρή χειρουργική επέμβαση σε παιδί. Ναι. Αυτό είναι απαράδεκτο. Όσο αφορά την παιδοψυχιατρική αλλά και γενικά την ψυχιατρική. Και βέβαια το έχουμε πει και αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να δοθεί η λύση και ειδικά με τον νόμο τον οποίο προχωράει η κυβέρνηση. Σε μη και όχι στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί να έρθουν στο Παγνί ή στο κάθε Παγνί ή στο κάθε νοσοκομείο να προσφέρει υπηρεσίες ένας ψυχίατρος για να παίρνει 1.500 ευρώ? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ο κόσμος θα απευθυνθεί στον ιδιώτη, θα απευθυνθεί στις ΜΚΟ που θα αναλάβουν τη λειτουργία. Γνωρίζετε ότι η λειτουργία της ψυχιατρικής κλινικής φεύγει πλέον από τον οργανισμό του νοσοκομείου και μεταπαιδεί στη ΔΥΠΕ. Δηλαδή λειτουργικά, διοικητικά θα ανήκει στη ΔΥΠΕ. Θα είναι σε ένα νοσοκομείο, αλλά δεν θα ανήκει διοικητικά και λειτουργικά εδώ. Αυτό τι σημαίνει? Πώς θα παρακολουθούμε? Πάμε λοιπόν σε κάτι άλλο. Δεν θέλουμε την ψυχική υγεία, το έχουμε πει. Είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι στο ιδιωτικό τομέα έχει αρκετό χρήμα. Άρα λοιπόν δεν το θέλουμε στα νοσοκομεία, θα πρέπει να πάει αλλού. Και αυτό ξεκίνησε από τον καιρό της αποστελοποίησης, ότι δεν τηρηθήκαν οι διαδικασίες οι οποίες έπρεπε, γιατί σταδιακά το πηγαίνανε προς αυτή την κατεύθυνση.
δεν θα έχουμε ψυχική υγεία, δεν θα έχουμε δημόσια υγεία, σε λίγο καιρό δεν θα έχουμε ούτε πρόνοια. Κύριε Θεοδωσάκη, για διευκρινίστε μου το εξής. Γιατί μιλάμε για την ψυχική με υγεία. Καλά, αυτή την έχουν ρίξει στα τάρταρα παρά τα όσα λέει ο αρμόδιος υπουργός. Αρμόδιος για την ψυχική υγεία. Απλά στο λειτουργικό της θέλω έτσι μια παραπάνω διευκρίνηση. Ψυχιατρική με κλινική, η οποία ανήκει αυτή την ώρα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, και παιδοψυχιατρική κλινική, η οποία λειτουργεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Ψυχιατρική και παιδοψυχιατρική λίγο παρακάτω θα βρίσκεται, ας πούμε, μέσα στους χώρους, στους ίδιους χώρους του Πανεπιστημιακού, αλλά την ευθύνη για τη λειτουργία της θα την έχει η ΔΥΠΕ. Λειτουργικά δεν θα ανήκει στο ΠΑΓΝΗ. Θα ανήκει κατευθείαν στην ΥΠΕ. Οι εντολές, η λειτουργία, η διαχείριση κλπ. Θα γίνεται σε επίπεδο ΔΥΠΕ. Και βάζω το ερώτημα γιατί. Να μας το απαντήσουνε. Τώρα, τόσα έχουν υποθεί, και μιας που αναφερθήκατε στην ψυχική υγεία. Το βάζω ρητορικά, κυρία Δεργεράκη, ναι, και πολύ για να μας ακούσουν οι συμπολίτες μας, για να δουν πού οδηγείται η υγεία. Ξέρω την απάντηση η οποία θα πάρω και από τη ΔΥΠΕ, και ξέρετε ποιος είναι ο σκοπός και ο στόχος αυτής της κίνησης. Το καταλαβαίνω. Γιατί τις προηγούμενες ημέρες, πριν από τις 14 του μήνα, με φιλοξενώντας εδώ, γιατί κάνατε μια αναφορά πάνω σε αυτό για την ψυχική υγεία. Και μιλώντας με τα παιδιά από το ΚΕΘΕΑ, το ΚΕΘΕΑ Αριάδνη, μας λέγανε με όλα αυτά τα οποία γίνονται και πώς θέλουν να λειτουργήσουν ως ένας ενιαίος φορέας κλπ. Ότι ήδη υπάρχουν κλινικές απεξάρτησης από οτιδήποτε, έτσι, σε κάποιες περιοχές της χώρας, που λένε ότι για την απεξάρτηση, όταν μιλάμε για δημόσια απεξάρτηση, ας πούμε για το ΚΕΘΕΑ ή για στεγνή απεξάρτηση ή οτιδήποτε άλλο, και μιλάνε για ένα κόστος κοντά στις 25.000 ευρώ. Νομίζω ότι αυτά είναι αδιανόητα, έτσι, και δεν τα έχει κανένας από εμάς. Φυσικά και είναι αδιανόητα. Και όταν μιλάμε για δομές που λειτουργούν χρόνια και έχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουν και βραβευτεί και έχουν αναγνωριστεί, όπως είναι το ΚΕΘΕΑ, όπως είναι το 18 άνω, και όλες αυτές οι διαδικασίες φεύγουν από αυτές τις δομές, οι οποίες είναι ελεγμένες, γνωρίζουμε τι προσφέρουν, πώς το προσφέρουν, και αντί να τις στηρίξουμε επιπλέον, το παίρνουμε από εδώ και το πάμε κάπου αλλού. Φανταστείτε λοιπόν και τα ποσά τα οποία είπατε, δηλαδή πώς θα γίνει, ποιος θα τα δώσει. Ποιος θα έχει τη δυνατότητα να έχει αυτές τις υπηρεσίες. Κανένας. Τι θα γίνει λοιπόν, άρα και αυτοί οι άνθρωποι που χρειάζονται αυτές τις συγκεκριμένες, συγκεκριμένη βοήθεια, θα είναι πλέον αβοήθητοι, στο δρόμο, χωρίς καμία παρέμβαση, χωρίς καμία επιστημονική, ιατρική και νοσηλευτική παρέμβαση. Οδηγούμαστε λοιπόν στο εξής. Όποιος έχει τα χρήματα αυτά, έχει καλός. Όποιος δεν τα έχει, δεν τα έχει. Μάλιστα. Τόσο καλά είναι τα πράγματα στην υγεία, και γι' αυτό εμείς ως υγειονομικοί έχουμε αναλάβει την ευθύνη μας όσο αφορά την παρέμβαση και τον αγώνα μας. Εγώ αυτό που λέω για ακόμα μια φορά, καλό την κοινωνία να είναι δίπλα. Δεν θα έχει υγεία. Δεν θα έχει σε κανένα επίπεδο υγεία. Αυτό ας το καταλάβουν, και ο κύριος Γεωργιάδης που πήγε και ανέλαβε το Υπουργείο είναι σε αυτά αρκετά ικανός για να τα προχωρήσει. Και βλέπουμε και πλέον ότι σταμάτησε και αυτό που είχε πει ο κύριος Χρυσοχοίδης, ότι δεν θα μπουν ιδιωτικά συνεργεία κλπ. Βλέπουμε όμως ο κύριος Γεωργιάδης αυτό στην ουσία το παίρνει πίσω, άρα θα έχουμε και πλέον λειτουργικές διαδικασίες στα νοσοκομεία μέσα από εργολάβους. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για την κουβέντα αυτή. Έτσι, να ανοίγουμε όλες. Είναι για μας τους εργαζόμενους αλλά και για τον συμπολίτη δύσκολα. Θα πρέπει όμως να μην το παρατήσουμε. Καλά να είστε. Καλημέρα σας, κύριε Θεοδωσάκη.